Πρώτο σφύριγμα λοιπόν με τον Ονίσιλο να έχει την κατοχή. Παγιά πάει να βγει από δεξιά για ο Λατούντζη. Μένει κάτω η σημεία ο Λατούντζη στην περιοχή. Καθυστερεί. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίκτυα από τον Γκασπάρ Παναδέρο. Εδώ η μπάγια από τον Χριστοφόρου. Πολύ καλή. Ο Λατούντζη, αν και καθυστέρησε λίγο, τελικά η μπάλα πέρασε. Ο Γκασπάρ ήθελε να αφήσει την μπάλα να δει αν θα καταλήξει στα δίκτυα από την προσπάθεια του ο Λατούντζη. Αλλά βλέποντα ότι δεν θα πήγαινε προ την εστία, έβαλε το πόδι και εν τέλει έσπρωξε την μπάλα στα δίκτυα. Και εδώ βλέπουμε και τις γραμμές από το ΒΑΡ. Αναστασίου εκτελεί και φαγιά που γίνεται στα δίκτυα. Πολύ όμορφο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Λαμπόικο. Ξανά η εκτέλεση, η πολύ ωραία και φαγιά εκεί που πήγε η μπάλα. Ήταν αδύνατο να αντιδράσει ο Κωνσταντίνου. Πολύ καλή όμως και η εκτέλεση από τον Αναστασίου. 2-0 η ΑΕΚ στο 25. Κανονικό παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής, ο οποίος πάει στον field review τώρα. Από την ήταν όταν εκτέλεσε το corner η ΑΕΚ, αν υπήρξε χέρι εκεί από τον Κουμάση. Για να δούμε ο Κυριάκος Αθανασίου τι θα αποφασίσει. Και θα σφυρίξει πέναλτι. Ο Αθανασίου θα σφυρίξει τώρα για την εκτέλεση. Τόμοβιτς εκτελεί μπάλα στα δίκτυα. 3-0 η ΑΕΚ με 3 γκολ. Ξανά η εκτέλεση, ενώ την ίδια ώρα έγινε και η αλλαγή με την είσοδο από τον Αντώνη Χριστάκη. Αχιλλέος. Η σέντρα είναι καλή, ο Λατούντζη δεν μπορεί. Το σούτ που έγινε επέμβαση από τον Κωνσταντίνου. Και ο Ματ τώρα ευκαιρία για το 4-0 θα το κάνει. Πολύ απλά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Κοιτάξτε από το κλέψιμο του Λατούντζη, ο οποίος δίνει στο Ματ, ο οποίος φαίνεται να είναι όμως εκτεθειμένος. Για να ξαναδούμε την φάση, εκτός αν η μπάλα χτύπησε στον Αμπρέου. Μετράει τον γκολ κανονικά. Πρέπει να βλέπουμε την προηγούμενη φάση, τον γκολ. Ευκαιρία εδώ, μαρκάρισμα και πέναλτι για τον Ονίσιλο. Για την παράβαση εδώ του Μαρτί. Λίμα πίσω από την μπάλα απέναντι από τον Παρασκευά. Εκτελεί ο Λίμα στα δίκτυα. 4-1 στο 65. Να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από τα 11 μέτρα. Ξανά το τελείωμα. Όπως και ο Μαντάρ Πισάιαρ λίγο προηγουμένως, έτσι και ο Λίμα μπήκε στο μάτσο αλλαγή. Περνάει για τον Ναούμ. Ναούμ το γύρισμα στην περιοχή με διπλή προσπάθεια. Θα μπλοκάρει ο Κωνσταντίνου. Κέρδισε. Πολύ ωραία για τον Σωτηρίου. Ευκαιρία για την ομάδα του Ονίσιλου. Το σουτ που γίνεται έξω. Το γέμισμα του Εγγλέζου για τον Ολατούντζη. Ο Λατούντζη καθυστέρησε εκεί. Δεν υπολόγισε σωστά τη φάση. Έγινε το κλέψιμο όμως. Ο Λατούντζη ευκαιρία και 5-1 για έξω το 90. Κοιτάξτε εδώ αρχικά. Δεν διέβασε σωστά την φάση. Στη συνέχεια πάτησε την μπάλα ο Κωνσταντίνου. Δεν μπόρεσε ο Τόνι να αποσοβήσει εκεί τον κίνδυνο. Ήρθε ο Βίκτορ Ολατούντζη, ο οποίος κέρδισε και κατάφερε με πλάσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Συμπληρώσαμε και τα 2 λεπτά και τέλος της αναμέτρησης.